Καλώς ήρθατε στο vlog του Μαΐου. Τι κάνετε, καλά? Καλησπέρα στη Γερμανία. Στη Σκωτία, πρώτη μέρα, μεγάλο Σάββατο. Εδώ στο Βουκουρέστι, μια μεγάλη Πέμπτη, μια μέρα ώρα που πάω Σκωτία. Εδώ έχει ήλιο, χιλιακάδα, που βλέπετε πρασινάδα τα πάντα όλα, και ανεπομονώ πάω στη Σκωτία, που θα έχει σύννεφα, μίχλες, βροχές, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αυτό μου υποσχεθήκατε. Θέλω να δω αν θα είναι έτσι. Σταμάτη, για χαρά από Σκωτία. Ξέρω ότι σου υποσχεθήκαμε άλλα. Έχει βγάλει μια λιακάδα καταπληκτική. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα δεις ούτε βροχές, ούτε ομίχλες, ούτε τίποτα. Λίγα συννεφάκια στην καλύτερη περίπτωση. Αυτή τη στιγμή έχει 17 βαθμούς Κελσίου, που είναι σούπερ καλοκαίρι. Καλησπέρα Πέτρο, σε απάντηση του μηνύματός σου. Αν εσύ είσαι με κοντομάνικο, καήκαμε. Και εγώ με κοντομάνικο είμαι εδώ και έχουμε 22 βαθμούς. Το τιμόνι σου είναι από τη λάθος μεριά στο αυτοκίνητο. Οπότε πιστεύω ότι όπως το τιμόνι σου, το αυτοκίνητο που σου μιλήσαν είναι χαλασμένο, μιλώντας να το πούμε από την άλλη πλευρά, έτσι και η προβλέψη του καιρού, ότι είναι χαλασμένο για αυτές. Και θα πάω και θα δω σύννεφα, σκοτάδια. Σκωτία έρχομαι, στο σκότος έρχομαι. Έμαθα χθες ότι θα έχει ήλιο στη Σκωτία, 18 βαθμούς καλοκαίρι. Εγώ πακετάρι πουλόβερ, πακετάρι μπουφάν, έχω πακετάρι μακριμάνικα. Δεν ήξερα να πάρω το μαγιό μαζί. Ότι έχει καλό καιρό στη Σκωτία. Έχουμε να δείξουμε μονάχα ένα πράγμα. Περπατάμε να πάμε, πάρουμε το ταξί, για να πάμε Σκωτία. Εδώ σκάει ο GGK, μας βλέπετε εδώ που φάνει, είναι για τη Σκωτία τα φοράμε, γιατί χωράνε στις βαλίτσες. Πακετάραμε πράγματα για να μας αντέξουν περίπου κανένα δύο μήνες. Με λίγο οικονομία κάνει εξάμεινο ρούχα. Σου πάμε για 5 μέρες βέβαια. Αλλά είμαστε Έλληνες και είμαστε υπερβολικοί. Τι άκουσα, ότι θα έχει ήλιους και καλοκαίρια. Παραβάτες φορολογούνται αν έχει ήλιους. Θα φορολογήσω τον καιρό εγώ. Θα βρω τρόπο. Τον φορολογήσω να μου κάνει βροχή μόνο. Το δρόμιο. Περιμένουμε η πύλη να ανοίξει. Έχουμε σκάσει εδώ, είμαστε με χαλμάνικα. Δεν έχει σύννεφα και βροχές. Θα σας φορολογήσω όλους εκεί μέσα. Ναι. Ναι. Υπουργός Σκωτίας εκεί. Έχουμε πρόβλημα. Οικονομικό. Φτάσαμε Σκωτία και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και οι δύο. Έχει υγρασία. Φοράμε μπουφάν, δείτε, και σκούφο. Έχει κρύο. Τι ωραία. Μακάρι να είναι έτσι ο καιρός. Είμαστε εδώ στη Σκωτία, μεγάλο Σάββατο, μέρα πρώτη, απόγευμα. Ο καιρός είναι τέλειος. Έχει φως, υγρασία, κρύο, μπουφανάκι. Και τέλειο για τσιγάρο. Απόλαυση, πραγματικά απόλαυση. Καλώς ήρθατε, παιδιά, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, Σκωτία. Χαιρόμαστε που ήρθατε. Για πείτε μου, πώς είναι ο καιρός. Ο καιρός όταν ήρθαμε ήταν τέλειος και φανταστικός. Καλώς είναι. Πάμε πάλι πελουμέρα με μαύρα σύννεφα, βροχές και τέτοιο, να ψήσουμε και μετά. Τα παιδιά ήρθαν εδώ λοιπόν χθες και φέραν ένα δώρο. Βασικά φέραν πολλά δώρα εδώ που τα λέμε. Αλλά φέραν ένα συγκεκριμένο δώρο. Και υπάρχει και ένα challenge νομίζω. Το challenge είναι να πιεις καφέ με αυτή τη σιχαμένη κούπα. Σιχαμένη. Challenge accepted. Ευχαριστώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι δύσκολο για μένα αυτό. Απλά σύγχαμε την κατάσταση. Απλά την κατάσταση. Θα πιω καφέ από αυτή. Αν δεν καταφέρει να την πηγή μου, την πληρώνει. Ήταν το πανακρύβο αυτή η κούπα. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Δεν σύγχαμε, πίσω την τουαλέτα μέσα. Σκέφτομαι. Όχι, σύγχαμε, φύγε. Πάμε στην κουζίνα. Από μέσα, σιχαμένο. Καφέ.
Δεν μπορώ να ευχαριστήσω να το κάνεις, δεν κινείται αυτό το πράγμα. Το ξέρω ότι θα το κάνεις, το πράγμα. Και θα το έλεγα αυτά, το γέμιζα και μετά εκεί, άντε, άστο, δεν μπορώ, πάρ' το, θα έλεγα, εντάξει, παρά τα μας, φύγε, φύγε. Ρίγα, αυτό το κάνει τόσο συχνό, όσο συγχαμένο. Ναι, είμαι. Αυτό είναι το challenge μου, σωστά. Ναι. Βλέπεις εδώ την κούπα μου. Είναι γεμάτη με καφέ. Τουαλέτα πιες. Την τουαλέτα πιες. Πίνω, ναι. Ο πιο ωραίος καφές που ήπια στη ζωή μου. Σιχάμα. Ναι, θέλω κι άλλο. Ω, κάτσε γιατί εδώ στάζει λίγο καφέ. Άρα εντάξει, το κατάφερα το challenge μου. Κατάφερα το challenge, άντε. Τέλεια. Καλωρίζει το δω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, είναι πολύ ωραίο. Θα πίνω μόνο από αυτό από εδώ και πέρα. Να πει. Σε αυτό το σημείο θέλω να ενημερώσω όσους παρακολουθούν το vlog. Ξέρω ότι κάποιοι συχαίνεστε αρκετά. Αλλά από εδώ και πέρα είναι αυτή η κούπα μου. Με αυτή θα με βλέπετε. Viewers, ξέρω εγώ, πάρω 1000-1400. Βίδετε τον Πέτρο, τι κούπα πίνει, όλοι να το δω. Αυτό το challenge ξέρω σε ποιους θα αρέσει. Γεια σου, Λόρδε. Γεια σου, Τζάλα. Ξέρω ότι σας άρεσε πολύ αυτό. Είστε περήφανοι για μένα. Αν και ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έκανα κάτι σημαντικό. Έτσι δεν είναι. Άθλιος. Αν έχει κάποιος άλλος κάποιο challenge, ας γράψει στα comments. Ή αν έχεις εσύ κάποιο άλλο challenge, μπορείς να το πεις τώρα. Του χρόνου. Του χρόνου τότε. Θα αναμένω το επόμενο challenge. Εγώ μπορώ να βάλω challenge. Φυσικά και μπορείς. Είσαι σίγουρος? Ναι, να είναι κάτι που να είναι challenge, όχι όχι ανέφικτο. Εντάξει. Τράβα έκρο και πάρε έναν πελαγό και κάνω κατοικίδιο, ξέρω εγώ. Αυτό δεν είναι challenge, αυτό είναι αυτοκτονία. Αυτό το challenge το ολοκληρώσαμε, όπως καταλαβαίνετε το γράψαμε σε δύο μέρη. Το ξέρεις ότι αυτό είναι χειρονομία στην Αγγλία. Α, I'm sorry. Το κάναμε σε δύο μέρη γιατί ο ηλεκτρολόγος να φτιάξει κάτι, ναι. Και μας το έκοψε στη μέση. Το ολοκληρώσαμε τώρα, ναι, δεν είναι η ίδια μέρα που το βλέπετε. Για την ακρίβεια είναι η τελευταία μέρα, σήμερα φεύγει. Ναι, σε λίγο σας φεύγω. Τώρα είναι το σημείο που θα δείτε τι κάναμε την Κυριακή και το Σάββατο και μετά θα ακολουθήσει τη δρομή στα Highland. Ναι, σήμερα. Μπείτε, δείτε τα επόμενα, μην κάνετε skip. Κομμάτι, τι λες για την καιρό, είσαι εντάξει? Καιρός είναι ωραίος, μια χαρά. Τι φορολογία θα φάμε? Ναι, φορολογία, καιρός είναι βροχερός, συγχεσμένος, με στην υγρασία. Μόνο θα κάνει λίγο η λάμπα έτσι να μαζεστάνει λίγο. Ωραίος ήταν. Ωραία. Οπότε την γλυκώσαμε ευτυχώς. Είναι πως φαίνεται η Σκωτία? Μια χαρά. Και καιρός ωραίος είναι. Βρέχει ίσα ίσα να μπορείς εσύ και έξω. Έχουν κάτι εδώ στο Paisley, σε μια καφετέρια. Είναι σαν πιο με ξέκεδο, με παγωτά, πουλάει. Ναι, σου μόνα είναι, δεν έχει γρασία που δεν έχει. Τα κόκαλα μου πονάμε. Αλλά εντάξει, μου αρέσει. How about the bar? It's spoilers and I'm gonna hit you over the head. Oh, you better don't say it again. Αχ, η δρασιά του κόσα. Πάω. Πάω. Και σένα σ' αγαπάω. Ήρθε η μέρα που θα ξεκινήσουμε να πάμε στο calendar. Αυτό βρίσκεται στα Highlands. Μιας και έχει γίνει requested κυρίως από τη Χριστίνα και από την Κατερίνα. Οπότε ελάτε μαζί μας να δείτε πώς είναι εκεί πάνω. Θα τα πούμε στη διαδρομή και εκεί πέρα. Έχουμε κλείσει και ένα όπου θα νοικιάσουμε, ένα διαμέρισμα που έχω την εντύπωση ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Πάμε.
καταλαβαίνετε, η μικρή μας εκδρομούλα έπρεπε να περιλαμβάνει οπωσδήποτε περίπατο στο δάσος. Είναι απαραίτητο αυτό για μας, ναι. Οπότε πάμε να δούμε λίγο δάσος. Αναρωτιέμαι αν θα μας κάνουν encounter τα midges ή όχι. Πολύ κοντά εκεί στο μέρος που νοικιάσαμε υπήρχε ένα μονοπάτι που δεν ξέραμε που οδηγεί και τελικά ήταν μια πολύ ωραία έκπληξη. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Τελείωσαν οι διακοπές μας στο Calendar. Calendar. Και τώρα πηγαίνουμε στα Kelpies. Βρήκαμε αυτό εδώ το Sterling Memorial. Kelpies. Τι στο καλό είναι αυτά τα Kelpies. Τι σημαίνει Kelpies. Τα Kelpies λοιπόν είναι ουσιαστικά ένας αρχαίος μύθος ο οποίος πρέπει να είναι σκοτσέζικος. Ευχαριστούμε την Ευγενία πολύ για αυτό το πολύ ωραίο δώρο που μας έκανε, το οποίο περιλαμβάνει όλη την ιστορία των Kelpies. Έτσι, μυθικά πλάσματα, τα οποία είναι, έτσι, είναι συνδεδεμένα με τη Σκωτία, είναι σκοτσέζικα. Δεν το έχω. Θα μας πει καλύτερα η Ευγενία. Τα Kelpies πρώτα απ' όλα. Αυτό βλέπεις ότι είναι ένα ωραίο λογάκι. Στην ουσία όμως τα Kelpies είναι evil. Το folklore λέει ότι τα Kelpies είναι πλάσματα τα οποία ζούσαν μέσα στα ποτάμια και στις λίμνες και εμφανισιακά έμοιαζαν με άλογα, όμως η χέτη τους ήταν πάντα αφοφύκια. Τα μάτια τους ήταν σαν ψάρια, αυτό το ψόφι του ψαριού, και με οποιοδήποτε τρόπο προσπαθούσαν να πάρουν τους τυχαίους περαστικούς να τους πάνε μέσα στο ποτάμι για να το πνίξουν. Τώρα πώς το κάνανε αυτό, ήταν διάφοροι τρόποι. Ένας από τους τρόπους ο οποίος περιγράφεται είναι ότι πήγαινες εκεί πέρα να αγγίξεις το άλογο, με το πήγαινες, το χέρι σου γινόταν ένα με αυτά, έτρεχαν εκείνα μέσα στο νερό και σε πνίγανε. Άλλος τρόπος, αλλάζει την εμφάνισή τους, γινόντουσαν όμορφες κοπέλες και λόγω αυτού σε προσελκύανε με κάποιο τρόπο βοήθεια, σώσε μας, είμαστε κλαχωμένοι και σε τραβάγανε μέσα στο νερό. Αν έρθεις ποτέ Σκωτία και οδηγείς σε ένα συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο, σε κάποια φάση απλά βλέπεις δύο τεράστια γιγάντια κεφάλια σιδερένιων αλόγων και λες wow, τι είναι αυτό, αυτά είναι τα Kelpies. Thank you.
αυτά είναι τα Κέλπις. Είμαστε στο Falkirk μεταξύ Εντιβούργου και Γλασκόβης. Και τώρα σιγά σιγά θα γυρίσουμε πίσω. Αυτές ήταν οι σύντομες ωραίες διακοπές μας στις εξοχές της Σκωτίας. Θα λέμε αργότερα. Bye. Τελευταία μέρα των παιδιών στη Σκωτία σήμερα, απόψε φεύγουνε. Τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς όπως τα προγραμματίσαμε. Όχι, δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει. Την Δευτέρα ρώτησα. Ναι. Και από τότε μας πήγε λίγο τρένο. Κοιμάμαι όλους οι τελείωτες, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν βγήκαμε ιδιαίτερα. Δεν βγήκα πουθενά. Προσεκτικά όποια πήγαινα, πολύ λίγο. Ίσα χθες στους Avengers πήγαμε. Πάρκουν πολύ προσοχή και πάλι κοιμόμουν όλη μέρα. Δεν πειράζει. Για υγρασία, ευχήθηκε υγρασία. Πήρα. Καλά πάθω. Εντάξει, είπαμε, όχι και έτσι. Πότε ξεκινάει η δουλειά τώρα, Δευτέρα. Δευτέρα. Εντάξει, θα έχει και το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον να αναγνώσει. Τα πράγματα δεν έρχονται πάντα όπως τα προγραμματίζουμε. Τι να κάνουμε. Πειράζει. Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά. Αυτά νομίζω. Χάλια κατάσταση. Τα λέμε τον άλλο μήνα, παιδιά. Γεια σας. Bye.